Πάμε αν να δούμε ενδιαφέρει την κυβέρνηση αλλά και όλες τις προηγούμενες, ναι, η ποιότητα της εκπαίδευσης, ναι, θα είχαν ικανοποιήσει τα αιτήματα που τόσα χρόνια οι εκπαιδευτικοί λένε στην κυβέρνηση, ζητάνε την κυβέρνηση, όπως είναι η ουσιαστική επιμόρφωσή τους, και επίσης ζητάνε την περίοδο της επιμόρφωσης να υπάρχει μια ετήσια απαλλαγή από το διδακτικό τους έργο. Ζητάνε επίσης μείωση των μαθητών στην τάξη, για να είναι όντως, να έχει ποιότητα η ίδια η εκπαίδευση. Ζητάνε κάλυψη των κενών με μονιμοποίηση των αναπληρωτών, που είναι συνέχεια με μια βαλίτσα στο χέρι και γυρνάνε γύρω-γύρω. Ζητάνε χρηματοδότηση της παιδείας, ζητάνε σχολεία σύγχρονα και να μην πέσουν τις οπάδες από πάνω. Δεν ενδιαφέρεται. Ρίχνει λοιπόν την ευθύνη η κυβέρνηση για όλα τα κακά της εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές που κοινοποιούνται και στους γονείς που αντιδρούν σε αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και η αξιολόγηση, η προσωπική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Κάθε μέρα προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι παιδαγωγοί. Κάθε μέρα αξιολογούνται. Άρα και τους μαθητές, δεν έχουν κάτι να φοβηθούν να αξιολόγησαν έτσι όπως το λέτε. Κάθε μέρα αξιολογούνται. Κάθε διδακτική ώρα αξιολογούνται εκπαιδευτικοί. Και από τους μαθητές και από τους γονείς. Δεν είναι ο στόχος αυτός. Η αξιολόγηση, ξέρετε κύριε Κατσότη, μένει σε κάτι Viber και WhatsApp groups που μιλάνε οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Εκεί γίνεται αξιολόγηση. Αλλά μένει εκεί, δεν πάει παραπέρα. Ακούστε. Πάει παραπέρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι κανένας δεν συμβιβάζεται με έναν κακό δάσκαλο. Κανείς μαθητής δεν. Το δεν συμβιβάζεται επίσης, πόσο μάλλον οι γονείς. Η ουσία είναι ότι ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι αυτός. Να αξιολογήσει την ποιότητα ενός εκπαιδευτικού. Ο στόχος της κυβέρνησης, όπως και της προηγούμενης, είναι να περάσει σε μια κατηγοριοποίηση των σχολείων συνολικά. Αυτό γίνεται και με δασκάλους, με εκπαιδευτικούς, με άθλιες εργασιακές σχέσεις, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες που έχει προχωρήσει αυτό το αντιεκπαιδευτικό σύστημα που θέλει να επιβάλλει σήμερα η κυβέρνηση. Λοιπόν, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί συνολικά δεν συμβιβάζονται με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης και αγωνίζονται, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, ενάντια σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που θέλει να επιβάλλει η αστική τάξη σήμερα για να έχει παιδιά αμόρφωτα ουσιαστικά. Και επειδή η κυρία Τζάκρη απέφυγε να απαντήσει για τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα για τους πληστηριασμούς, ναι, τι είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές, ότι σε καμία χώρα λέει δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Άρα λοιπόν αυτά που λέει είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα για αυτούς τους 700.000. Δεν έχει άδικο ο κύριος Τσίπρας, δεν απαγορεύονται. Ναι, σε καμία άλλη χώρα. Ναι, εντάξει. Να λοιπόν, ναι. Και εισήγαγε μια άλλη η λογική των ευάλωτων. Δηλαδή αυτοί που γίνονται ευάλωτοι εξαιτίας της πολιτικής που ασκεί αυτή η κυβέρνηση, ναι, η προηγούμενη, με συντάξεις πείνας, με μισθούς πείνας, με ανεργία, με όλα αυτά που έχουμε δει και σαρώσανε ουσιαστικά τη ζωή του λαού μας το προηγούμενο διάστημα, έρχονται σήμερα να λένε ότι αυτό σε σχέση με τους πληστηριασμούς τι λέει, ότι θα είναι οι ρυθμίσεις όπως οι ευάλωτες, για τους ευάλωτους όπως οι εύλογες δαπάνες επιβίωσης. Δηλαδή αν κάποιος, ποια είναι η εύλογη δαπάνη επιβίωσης, είναι 4.500 ευρώ, ναι, όλα τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν, θα τα αρπάζουν οι τράπεζες. Ωραία. Αυτό ουσιαστικά είπε χθες ο κύριος Τσίπρας στην ίδια στη συνέντευξη που έδωσε. Και αυτό θα πρέπει οι ίδιοι οι ευάλωτοι, αυτοί που κινδυνεύουν σήμερα, να αντιδράσουν και να είναι και ένα κριτήριο βέβαια ψήφου μπροστά στις πληστηριασμούς. Κάθε δικαστήριο αποφασίζει με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Ποιο είναι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για τους πληστηριασμούς? Είναι λοιπόν αυτό του 2003, όπως είπατε, του 2015 και βέβαια και το τοχευτικό δίκαιο που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Με βάση λοιπόν αυτά έρχεται και δικάζει ο Άριος Πάγος και αποφασίζει ότι και οι services, τα κοράκια τα γνωστά, θα μπορούν να κάνουν τους πληστηριασμούς των σπιτιών. Και μιλάμε τώρα για 700.000 σπίτια, οικογένειες δηλαδή, οι οποίες κινδυνεύουν το επόμενο διάστημα να πεταχτούν έξω από τα σπίτια τους. Αυτή είναι η ουσία και βέβαια εδώ οι ευθύνες είναι και στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στου ΠΑΣΟΚ με τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος έγινε νόμο Σταθάκη, όπως έλεγε χθες ο κύριος Τσίπρας, που είναι χειρότερος από τον νόμο Κατσέλη, και ερχόμαστε σήμερα σε μεγάλα αδιέξοδα και χάνουν τα σπίτια τους ο κόσμος για πολύ λίγα χρήματα.
οι άλλοι για 860 ευρώ και μάλιστα χωρίς να είναι δάνειο, είναι κοινόχρηστα. Και βέβαια οι άλλοι στους ζωγράφους για 15.000 ευρώ έχασε το σπίτι της. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος και εδώ χρειάζεται όλοι αυτοί να δουν σήμερα ότι μπροστά τους έχουν μια εχθρική πολιτική η οποία αξιοποιείται, υλοποιείται από κάθε κυβέρνηση, από την επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα είναι αντιλαϊκή επίσης, όποια κι αν είναι, και χρειάζεται εδώ να πάρουν τα μέτρα τους, το φρονίμουν τα παιδιά, λέει, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, και να διαμορφώσουν αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μπει εμπόδιο σε αυτή την αδίστακτη πολιτική, όπου βγάζει έξω από το σπίτι, την πρώτη κατοικία, τον ίδιο το λαό. Και χρειάζεται η αλληλεγγύη να δυναμώσει του λαού μας με ένα ισχυρό κουκουέ που πρέπει να είναι μπροστά. Όπως και οι συνταξιούχοι, κύριε Βίδου, και λέω με αυτό, πάλι εδώ παίζουν παιχνίδι με τους συνταξιούχους να εξαγοράσουν με επιδόματα την ψήφο τους μπροστά στις εκλογές και αρνούνται αυτό το αίτημα των συνταξιούχων που είναι ουσιαστικές αυξήσεις πάνω στις κύριες και επικουρικές συντάξεις με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς που έλεγε το νόμο του Κατρούγκα. Θα τον ακύρωνε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.